Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας και πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως από τις Βρυξέλλες τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας μέσω σύνδεση Skype, τον κύριο Μάρκο Δέμπα. Καλησπέρα, κύριε Δέμπα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Τζεμιδάκη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είστε στις Βρυξέλλες, βρίσκεστε στις Βρυξέλλες για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, καθώς έχουν πέσει πλέον οι υπογραφές και επίσημα για ένα πρόγραμμα προβολής αγροδιατροφής και φυσικά αφορά και τα προϊόντα της Καβάλας, έτσι. Πράγματι, έτσι είναι. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα προβολής προϊόντων αγροδιατροφής και συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία είναι POP ή PUGUE και είναι η θρούμπα της Θάσου, περιβόητη και πολύ φημισμένη ελιά της Θάσου, το ελαιόλαδο φυσικά της περιοχής μας, όχι μόνο της Θάσου αλλά και από άλλες περιοχές όπως έχουμε στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου, και τα φημισμένα πλέον που συνεχώς αυξάνουν τη φήμη τους κρασιά με τους συνοπαραγωγούς της περιοχής μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε δώσει, θα λέγαμε, τον τίτλο για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Απόλαυση, γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα προϊόντα της περιοχής μας είναι πραγματικά μια απόλαυση. Είμαστε πολύ τυχεροί που μέσα από πολλές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα σε αυτές τις 25 προτάσεις που εγκρίθηκαν ήταν και η πρόταση του Επιμελητηρίου Καβάλας μαζί με τον συνέτερό μας από την Ρουμανία, αντίστοιχο φορέα που ασχολείται με PUGUE και POP κρασιά της Ρουμανίας. Εμείς κατορθώσαμε να βάλουμε μέσα και το λάδι και την ελιά, όπου θα προβάλλουμε τις επιχειρήσεις, θα προβάλλουμε τα προϊόντα μας σε στοχευμένες χώρες της Αμερικής, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι δύο τεράστιες αγορές και για τα επόμενα 3 χρόνια οι επιχειρήσεις που είναι πάνω σε αυτόν τον κλάδο θα μπορέσουν να συμμετέχουν δωρεάν σε εκθέσεις σε αυτές τις χώρες. Θα έχουμε B2B και B2C συναντήσεις. Θα προσκαλέσουμε ανθρώπους να έρθουν στην περιοχή μας, να έχουν και έπαφες με τις επιχειρήσεις εδώ, στην Καβάλα και τη Θάσο, στο Παγκαίο και στον Έστω. Και εκτιμώ ότι αυτό το πρόγραμμα των 3,1 εκατομμύρια ευρώ θα συνεισφέρει πάρα πολύ στην προβολή της τοπικής, θα λέγαμε, αγροδιατροφής, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, σωστά, κύριε Πρόεδρε. Και να πούμε πλέον ότι αυτό βοηθάει πιο πολύ και στην εξωστρέφεια, έτσι, κυρίως και των επιχειρήσεων, και θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλα τέτοια προγράμματα. Είναι μια αρχή ενδεχομένως για αυτά τα προϊόντα POP, τα οποία πρέπει να γίνουν, όπως η ελιά θρούμπα φυσικά της Θάσου, αλλά και τα κρασιά εδώ της Καβάλας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η συνέχεια πολλών δράσεων που έχουμε σε εξέλιξη. Να μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη εξίσου ένα μεγάλο πρόγραμμα περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας αλλιευμάτων της περιοχής μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι συμμετοχές σε εκθέσεις και μάλιστα τώρα τον Φεβρουάριο είναι η τρίτη έκθεση που θα πάμε με τις επιχειρήσεις μας στην Ιταλία και έπεται τον Απρίλιο η πολύ μεγάλη έκθεση Seafood στην Βαρκελόνη της Ισπανίας. Έχουμε αυτό το καινούριο πρόγραμμα αγροδιατροφής. Έχουμε ανακοινώσει την πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, προσπάθεια που θα κάνουμε στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στο Μετρό, να προβάλλουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και τα τοπικά προϊόντα, όπως είναι και τα τυροκομικά μας και τα αλαντικά μας, πλέον δηλαδή το μέλι, το λάδι και τους κουραμπιέδες μας και τα προϊόντα, θα λέγαμε, αυτοσκευάσματα. Είναι ένα εξίσου σημαντικό βήμα και η εσωτερική αγορά, η προβολή στην πρωτεύουσά μας. Και αυτό θα έλεγα το δένουμε και με τον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου που θα έχουμε για πρώτη φορά στην περιοχή μας, στην Καβάλα, τον Μάιο του 2023. Και μάλιστα γι' αυτό τον λόγο την επόμενη Δευτέρα έχουμε και ένα μικρό μίνι, θα λέγαμε, ενημερωτικό συνέδριο ημερίδα για τις επιχειρήσεις του ελαιολάδου για να συμμετάσχουν, να τις προετοιμάσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό. Θα έλεγα όμως σήμερα εδώ από τις Βρυξέλλες είδα ότι γιατί υπήρχαν και εκπρόσωποι άλλων, θα λέγαμε, προγραμμάτων που εγκρίθηκαν,
Θα πρέπει, κύριε Τζεμιδάκη, να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για τα, θα λέγαμε, για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΟΥΓΟΕ. Εκτιμώ ότι θα έχουμε τις δυνατότητες και σαν περιοχή, αλλά και σαν γεωγραφική ένδειξη, προϊόντα όπως είναι το μέλι, όπως είναι πιθανό το τυρί Παγκαίου ή ακόμα και το σπαράγγι, το ακτινίδιο της Καβάλας, σωστά, να τα πιστοποιήσουμε έτσι ώστε θα είναι πολύ πιο εύκολο να ενταχθούν σε μεγάλα προγράμματα όπως έχει ενταχθεί σήμερα το λάδι, η ελιά, το κρασί. Υπάρχουν προγράμματα που προηθούν και προωθούν και αυτά τα προϊόντα, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολο και με υψηλότερο ποσοστό επιδότησης. Άρα αυτό το βήμα θα το κάνουμε και σαν επιμελητήριο το επόμενο χρονικό διάστημα. Πώς βλέπετε γενικότερα την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, μιας και βρίσκεστε τώρα στις Βρυξέλλες, χτυπάει η καρδιά της επιχειρηματικότητας εκεί, πώς είναι? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό θα λέγαμε η ίδια αγωνία, η ίδια γκρίνια που υπάρχει στην Ελλάδα, το ίδιο συναντούμε και εδώ. Τα προβλήματα και εδώ είναι τα ίδια. Μην νομίζουμε ότι μόνο η Ελλάδα έχει πληθωρισμό ή μόνο η Ελλάδα έχει πρόβλημα με το ενεργειακό κόστος. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην καρδιά της Ευρώπης. Το θέμα του πληθωρισμού το ξέρουμε όλοι, γιατί βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία σε μηνιαία, θα λέγαμε, βάση. Είναι για όλες σχεδόν τις χώρες, ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι περίπου στο 8%. Στη χώρα μας είναι περίπου στο 7%. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Υπάρχει πρόβλημα με την αύξηση των επιτοκίων. Βλέπουμε ότι το κομμάτι αυτών των αυξήσεων, όπου εδώ ειδικά στην καρδιά της Ευρώπης το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί, δεν είναι όπως στη χώρα μας, που πολύ λίγες επιχειρήσεις μπορούν να μπουν στο τραπεζικό σύστημα με υψηλά επιτόκια μεν, αλλά εδώ φανταστείτε ότι όταν σχεδόν το σύνολο της επιχειρηματικότητας είχε σχεδόν ένα μηδενικό επιτόκιο και τώρα αυτό το βλέπουν να εκτινάζεται στις 2-3 μονάδες, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άρα σωστά, τα προβλήματα επιχειρηματικότητας συνεχίζουν να είναι κοινά και στην Ευρώπη και γι' αυτό ζητάμε κοινές λύσεις, ευρωπαϊκές λύσεις για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κρατηθούν ζωντανές. Αυτό. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση στο δελτίο μας. Να είστε καλά και καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό σας βράδυ.